Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Θέλω, όχι ως μέλος του ΑΣΥΓΜΑ, ως φίλαθλος του ΠΑΟΚ, να μου πείτε πώς ακούσατε όσα έγιναν γνωστά την Παρασκευή. Αυτό πάντα ήταν μια αναμονή, η οποία πιστεύω ότι θα αρχίσει να υλοποιείται, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλα τα φόντα στο Σύλλογο, ενώ από την ΠΑΕ, από τον Εραστέχνη, και υπάρχει δυνατότητα να δρομολογηθεί και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Βέβαια, εκείνο που μας κάνει λίγο να είμαστε όχι επιφυλακτικοί, μαγκωμένοι ας το πούμε, είναι ότι την τελευταία 12ετία, 13ετία από τότε που κατεδαφίστηκε η Φιλαδέλφια, εκεί πράγματι μας κάνει λίγο να φοβόμαστε ότι στην ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα μπορεί να φαίνονται εύκολα, αλλά να αποδειχθούν δύσκολα. Ως φιλαθλός το λέτε ή ως μέλος του ΑΣΥΓΜΑ τώρα? Όχι, γιατί... το πληθυντικό το χρησιμοποιώ, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, η κοινή γνώμη, για σαν κοινή γνώμη μιλάω τώρα, πιστεύω ότι το βλέπουν, ζουν στην Ελλάδα και βλέπουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να μην συναντήσουμε και εμείς εμπόδια που συναντήσαν οι άλλοι. Ναι, σωστό. Δημιουργείται ένας φόβος, έχοντας ζήσει όλοι μας την περιπέτεια. Όχι φόβος, ότι η αναστολή στην Ελλάδα μπορεί να έρθει από οπουδήποτε. Αυτό είναι όλο. Όχι, δεν μπορεί να είσαι... Φόντα ο Σύλλογος τα έχει τώρα όπως δεν τα έχει ποτέ. Ναι. Αυτό είναι... Απλά, χωρίς όταν ζήτηση, απέναντί σου έχεις ένα κράτος το οποίο δεν είναι σοβαρό, είναι λογικό να υπάρχει μόνιμα αυτός ο προβληματισμός, γιατί ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους ανακόλουθους δυστυχώς. Επειδή εσείς δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί έχετε και μια έτσι ιδιαίτερη θέση μέσα στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε αν έχει πάρθει κάποια απόφαση για να συναντηθείτε όλα τα μέλη, γιατί επίκειται και αυτή αρχικά η εκαθάριση για το πόσα θα είναι τα μέλη και στη συνέχεια μια κουβέντα και για την απόφαση που θα πρέπει να πάρθει με το θέμα του γηπέδου? Όχι, ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα τέτοιο. Είμαστε στο εντελώς αρχικό, στις αρχικές συζητήσεις, ας το πούμε, στις βουλευτοσκοπήσεις, και όλα θα δρομολογηθούν με την ώρα τους και με τη σειρά τους, γιατί υπάρχουν τα κακά προηγούμενα παραδείγματα, άρα δεν πρέπει να κάνουμε το παραμικρό λάθος. Μάλιστα. Έχετε εσείς στο μυαλό σας ή έχετε συζητήσει με άλλα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να πάρετε κάποια εχέγγυα για να πιστείτε ότι θα υπάρχει η διασφάλιση ότι ο ΠΑΟΚ θα αποφύγει το πρόβλημα, για παράδειγμα, που αντιμετώπισε η ΑΕΚ? Ακούστε λίγο, ακούστε. Στα πάντα στην Ελλάδα είναι το θέμα της τελικής άδειας. Άρα λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την τελική άδεια, τότε πιστεύω ότι θα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ενεργοποιηθούν οι πάντες και θα εκτελεστεί το έργο. Ναι. Να ρωτήσω κάπως διαφορετικά, να θέσω την ερώτηση. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί? Έγινε μια συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κ. Σαββίδη, και του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑΠΑΟΚ, του κ. Κατσαρή. Ενώ η ΠΑΕ τρέχει τις δικές της διαδικασίες, θα πρέπει ο ΑΣΥΓΜΑ να τρέξει τις δικές του. Σωστά. Αν εννοείται τα θέματα της με την καταστάσεω και αυτά όλα θα... Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι, αυτά νομίζω ότι είναι πρακτικά θέματα τα οποία θα λυθούν εύκολα ή δύσκολα, άμεσα ή λίγο πιο καθυστερημένα. Ποια είναι η διαδικασία λήψης απόφασης από τον ΑΣΥΓΜΑ, τι προβλέπει το καταστατικό και πώς θα λειτουργήσει ο Εραστέχνης για να δοθεί το OK στην ΠΑΕ να προχωρήσουν οι διαδικασίες? Αυτά θα εξελιχθούν στο επόμενο εξάμηνο όλα με τη σειρά. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να ακούσω, τη σειρά ποια είναι, γιατί την ξέρετε καλά. Αυτή η σειρά λοιπόν είναι ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν οι μελέτες, και από εκεί και πέρα ο ΑΣΥΓΜΑ ό,τι μελέτες βρει μπροστά του, αυτές θα τις περάσει ουσιαστικά από κάποιες γενικές συνελεύσεις, όπου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Μάλιστα.
Θυμάμαι ότι παλαιότερα, όταν άνοιγε το θέμα της Τούμπας, συζητούσαμε ότι για να δοθεί μια έγκριση που αφορά το γήπεδο, χρειάζεται η συγκατάθεση, θετική δηλαδή ψήφος, των 2/3 των εγγεγραμμένων μελών. Σωστά? Ναι. Ναι. Αυτό θα προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία έχοντας κάνει καθάριση του αρχείου των μελών? Αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Δεν σας αυτή τη στιγμή μας απασχολεί το πώς θα προχωρήσει το όλο πλάνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά το όπως θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θα προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Mm. Δηλαδή πρέπει να γίνει το πλάνο, πρέπει να γίνουν περιβαλλοντολογικές μελέτες, πρέπει να βγουν οικοδομικές άδειες. Δεν έχουμε κάτι, ούτε πάμε υπόψη να εκποιήσουμε εμείς κάτι, έτσι, ο αλφασίγμανο. Ναι, ξεκάθαρο. Ούτε πάμε να πουλήσουμε ούτε τίποτα. Πάμε να αξιοποιήσουμε την περιουσία του συλλόγου. Άρα, θα ανοίξει η συζήτηση των αλφασίγμα όταν πια θα έχετε, όταν θα έχει η ΠΑΕΝΑ δείξει το πλάνο της Νέας Τούμπας, δηλαδή το σχέδιο της Νέας Τούμπας, και θα έχει εξασφαλίσει το OK πολεοδομίας, αρχαιολογίας, νομοθετική ρύθμιση, όλα όσα χρειάζεται για να προχωρήσετε σε ένα deal. Ακριβώς. Συμφωνία ότι δηλαδή. Καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν θα είμαστε εμπόδιο, δεν πάμε να κάνουμε κάτι για να εμποδίσουμε εμείς μια κατάσταση. Όχι, προς Θεού, ποιος τι να εμποδίσει. Εμείς θέλει... απλώς θέλουμε να είναι όλα τα εχέγγυα έτοιμα και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν τα πάντα. Ναι. Άρα κύριε Ισαϊάδη, γιατί είναι μια λεπτομέρεια που θέλουμε και εμείς να τη ρωτήσουμε για να την καταλάβει περισσότερο ο κόσμος. Εσείς ουσιαστικά θα κληθείτε να εγκρίνετε όλα αυτά που θα σας παρουσιάσει η ΠΑΕ που θα τρέξει τις εξελίξεις γραφειοκρατικά, αλλά νωρίτερα δεν θα χρειαστεί να πάρετε μια απόφαση εσείς ως ΑΣΥΓΜΑ για το αν μιλάμε για κατασκευή νέου γηπέδου και γκρέμισμα του υπάρχοντος γηπέδου ή αν μιλάμε για σταδιακή ανακατασκευή. Αυτό γιατί αυτό είναι μια μεγάλη απορία. Θα καθίσουμε να δούμε ποιο είναι το συμφέρον του συλλόγου, που αυτό όταν μιλάω στον πληθυντικό δεν είναι, είμαστε δύο οργανισμοί ξεχωριστοί, ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Το παρακολουθούμε, το βλέπετε όλοι, δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν το συμφέρον αυτή τη στιγμή είναι να γίνει κομματιαστά, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, αυτό είναι θεωρητικό που λέω τώρα. Τώρα εδώ θα έχουμε αρχιτέκτονες, μηχανικούς. Αν είναι ότι πρέπει να γίνει ολική και υπάρχουν τα εχέγγυα και από την πολιτεία, όπως είπε πριν ο κ. Βασιλόπουλος, και από αρχαιολογίες και από πολεοδομίες και από τα πάντα, θα πάμε στην ολική. Μάλιστα. Ναι, ξεκάθαρο. Ωραία. Δηλαδή κανένα λόγο τροχοπέδης δεν θα υπάρξει. Άρα, για να καταλάβει και ο κόσμος για την όλη διαδικασία, είστε αναγκασμένοι να συμπορευτείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα με την προσπάθεια της. Δεν είμαστε αναγκασμένοι. Είναι ένας πόθος πολλών γενεών. Ναι, εγώ ωραία, γεννήθηκα το 56, άρα το 59 στη μετακόμιση ήμουν πολύ μικρός. Όμως στην ανοικοδόμηση του, ας πούμε, του μισού επάνω, του 70, συμμετείχα ο ίδιος γιατί ήμουν 15 χρονών. Εντάξει, κουβαλούσα τσιμέντο, δεν ντρέπομαι να το πω. Είναι πολύ, δηλαδή συγκινούμε που τα λέω αυτά. 11 και 12 το βράδυ. Περήφανος πρέπει να είστε. Εντάξει, δηλαδή αυτά τα ζήσα, σας λέω, το χειμώνα το 69-70, τα ζήσα προσωπικά. Άρα λοιπόν, όταν εδώ, δεν σας λέω τα πιο παλιά, τα 60 χρόνια, από το 70 και εδώ είναι 40 τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει. Έστω και κομμάτι-κομμάτι. Ξέρω, δηλαδή τόζησα τι σημαίνει κομμάτι-κομμάτι. Αν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο τη στιγμή που μπορούμε όμως τώρα, γιατί να συζητήσουμε λοιπόν το κομμάτι-κομμάτι, αλλά όλα είναι στο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Ακόμα, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι πώς θα γίνει πιο εύκολα. Ποιο είναι το πιο πρακτικό, ποιο είναι το πιο χρήσιμο, πώς θα γίνει η απόσβεση, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους. Για να γίνει μια τέτοια επένδυση, θα πρέπει να υπάρχει και απόσβεση της επένδυσης. Άρα θα χρειαστούν εμπορικοί χώροι. Άρα έχουμε μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα και πολύ χρόνο που βέβαια θέλουμε και ποθούμε να γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Είπα ότι θεωρώ πολύ φιλόδοξο και μακάρι να κάνω λάθος, θα είμαι πολύ χαρούμενος, ότι αυτό το διάστημα των 8 μηνών που φιλοδοξούν στην ΠΑΕ να τελειώσουν όλα αυτά για να ξεκινήσει το έργο, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είναι πολύ μικρό για την Ελλάδα, για τη χώρα που ζούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Είπα μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Και έτσι είναι. Σε 8 μήνες πράγματι να έχει τελειώσει η ΠΑΕ τα γραφειοκρατικά και να μπορεί να απευθυνθεί στον ΑΣΥΓΜΑ να πει: αυτό είναι το πλάνο που έχουμε, εδώ είναι τα χρήματα. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το deal που σας προσφέρουμε. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει deal. Το γήπεδο ανήκει στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όχι στα μέλη του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα deal για να προχωρήσει η διαδικασία. Μακάρι σε 8 μήνες να μπορεί να γίνει. Είναι λίγο στενά, θεωρώ, τα περιθώρια για τη χώρα που ζούμε. Αν ζούσαμε σε μια άλλη χώρα, ναι, θα μπορούσα να πω πως βεβαίως μπορούν όλα να τρέξουν. Θα γινόταν άλλη κουβέντα. Θα γινόταν άλλη κουβέντα σίγουρα. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ενημέρωση, κύριε Σιέδη. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.